Δίνταν, τοκ, τοκ, τοκ. Γιατί θέλω να πάω στο δικαστήριο! Καλαδικαστώ! Καλαδικαστώ! Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Αφού λέτε ότι σέβεστε την απόφαση της δικαιοσύνης, θα πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία. Ως προς συσκευωρία, εγώ ασφαλώς. Καταρχάς, σήμερα εκλεκτός διαβάζω σε κάποιο πρωτοσέλιδο και σε κάποιες άλλες εφημερίδες ότι εγώ ζήτησα συγγνώμη, λέει, από όλους τους ανθρώπους. Ούτε ζήτησα συγγνώμη, ούτε πρόκειται να ζητήσω ποτέ συγγνώμη, ούτε θα μπορούσα να ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Ναι, πρέπει να ζητήσετε στη γνώμη για τα περισκευωρία. Ως προς συσκευωρία, εγώ ασφαλώς. Λοιπόν, συγγνώμη από αυτούς που πήγαν να με κλείσουν με ψέματα στη φυλακή, δεν μπορείτε να ζητήσω ποτέ. Γιατί θέλω να πάω στο δικαστήριο και να δικαστώ! Πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και για τους δημοσιογράφους για τους οποίους είχαν ακουστεί βαριές κατηγορίες. Από την ώρα που αμετάκλητα και τελεσίδικα η ελληνική δικαιοσύνη έκλεινε, για μένα έχει τελειώσει. Είναι αυτό. Θα του ζητήσετε συγγνώμη. Δεν κάνετε συγγνώμη, αποσύρονται όλα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε να πει στον ανακριτή που κάνει πέτρο του συγγνώμη. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει σκευωρία για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, ούτε για του δημοσιογράφου. Έληξε. Θέλω να μου πείτε για να το καταλάβω, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά. Άρα, Βαξεβάνης, Παπαδάκου, Τάρκας, Φιλιππάκης ήταν το μακρύ χέρι του Παπαγγελόπουλου για να σας βάλουν φυλακή. Εσείς αυτό επιμένετε. Πάμε λίγο με τη σειρά. Δεν μπορώ να επανέλθω. Απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτάω μια φορά. Δεν μπορώ για νομικούς λόγους να επανέλθω δημόσια σε αυτό. Πολιτικά. Γιατί αυτό κρίθηκε σας. Πολιτικά. Και εγώ είμαι και αυτοπροσδιορίζομαι ως φιλελεύθερος δεξιός. Ναι. Γιατί μου αρέσει να σέβομαι. Πολιτικά θεωρείτε ότι λειτουργήσαν ο Φιλιππάκης, ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου και ο Τάρκας ως το μακρύ χέρι του Παπαγγελόπουλου. Συμφωνώ περισσότερο με την ανακρίτρια παρά με το συμβούλιο. Συμφωνώ περισσότερο με την ανακρίτρια παρά με το συμβούλιο. Από την ώρα που αμετάκλητα και τελεσίδικα ελληνική δικαιοσύνη έκλεινε, για μένα έχει τελειώσει. Είναι αυτό.